Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η κυρία Μέρκελ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις όσον αφορά τις διαστατικές αλλαγές και τα μέτρα και ενημερώθηκε από τους υπουργούς οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Η κυρία Μέρκελ επισήμανε στον Έλληνα Πρωθυπουργό το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την Ελλάδα στην Ευρώπη, κάτι το οποίο, όπως είπε, διαπιστώνει και η ίδια στις επαφές που έχει με Ευρωπαίους ομολόγους της. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συνεχίσουν τη στενή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς απίφθινε πρόσκληση στον πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, να επισκεφθεί τη χώρα μας στο προσεχές διάστημα. Ο κ. Ολάντ έκανε δεκτή την πρόσκληση και η ημερομηνία μένει να καθοριστεί δια της διπλωματικής οδού. Την ικανοποιητική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χώρα μας και τις αξιοσημείωτες προσπάθειες του ελληνικού λαού χαιρετίζουν σε κοινή δήλωσή τους για την Ελλάδα οι 17 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να ολοκληρώσει την αποστολή της, ενώ αναφέρθηκε στις μεγάλες θυσίες των πολιτών, τονίζοντας ότι αυτές φέρνουν αποτελέσματα. Διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός του 2013 θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή πριν το Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου, το οποίο αναμένεται να λάβει την απόφαση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης απέστειλε προς την Τρόικα εναλλακτικά σενάρια για το καυτό θέμα της αγοράς εργασίας. Για την μείωση των αποζημιώσεων τίθεται ως κόκκινη γραμμή η εξαίρεση των παλαιότερων εργαζομένων. Για τη διατήρηση των τριετιών, το Υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι η μάχη που θα δοθεί θα είναι σκληρότερη. Εκφράζεται πάντως σε αισιοδοξία ότι θα υπάρξει τελικά συμφωνία, χωρίς να επέλθει απορρίθμιση στην αγορά εργασίας. Στη Βουλή συζητείται η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και 30 βουλευτών της παράταξης για το δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε ανοιχτή συνέλευση στην κεντρική πλατεία του Ηλίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος συναντάται με τον Υπουργό Αθανάσιο Τσαφτάρη. Δήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική και ο Χάνες Χάν, με κύριο αντικείμενο την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ο κ. Χάν θα πάρει μέρος σε σύσκεψη για το ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή των επικεφαλής των 13 περιφερειών και του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ενώ το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί στην Αίγυπτο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν κοινά οικονομικά συμφέροντα, καθώς οι οικονομίες μας δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά συμπληρωματικές, δήλωσε ο Κάρολος Παπούλιας μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αλβανιτόπουλος θα συναντηθεί με τα Προεδρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΗ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Στη δημιουργία 99 κέντρων εξυπηρέτησης φορολογούμενων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών έως το τέλος του έτους για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων στη διενέργεια των συναλλαγών τους στις περιοχές των ΔΟΗ οι οποίες συγχωνεύονται. Εξωτερικές ειδήσεις. Αρνητική παραμένει η προοπτική του τραπεζικού συστήματος της Γερμανίας, σύμφωνα με έκθεση του οίκου αξιολόγησης Moody's, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι τράπεζες της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπες με χαμηλά περιθώρια κέρδους και αυξημένους κινδύνους. Στην Ιεμένη τουλάχιστον 10 στρατιώτες και 11 ύποπτοι ως μέλη της Αλ-Κάιντα σκοτώθηκαν σε επίθεση σε στρατιωτική βάση στην πόλη Σούκρα. Αθλητική επικαιρότητα. Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε στο ΑΚΑ την πρώτη νίκη του στην φετινή Ευρωλίγκα, καθώς στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου νίκησε την Ιταλική Καντού με 78-76. Απόψε στις 8 ο αγώνας Ανατολού Εφές Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός επικρατεί με παραδοτικές νεφώσεις σε Εύβοια και Βόρεια Κρήτη και πιθανές τοπικές βροχές. Η άνεμη πνέουν βόρει μέχρι πολύ ισχυρή στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 28 βαθμούς. Γενικά έθριο καιρό ισχυρούς βοριάδες και θερμοκρασίες στους 26 και 23 βαθμούς αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.